Εγώ σας έχω όμως μία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, ή τουλάχιστον φιλοδοξώ να είναι ενδιαφέρουσα αυτή η συζήτηση. Καλημέρα σε όλους, 7 λεπτάκια μετά τις 9 και βγήκε ο ήλιος. Είναι ακόμη μουντά τα πράγματα. Περιμένουμε να βγει ο ήλιος, μπορεί να βγει και στις 12 Δεκέμβρη. Γιατί μπορεί να μας τα πει καλύτερα ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Κυρία Λάμπα. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλά, είναι μια χαρά εσείς. Λοιπόν, ο γραμματέας του Κινάλ θα μας δώσει όλο το πλαίσιο μιας διαδικασίας που νομίζω ότι θα αναγεννήσει αυτό το κόμμα που έχει γράψει τη δική του ιστορία, που το αγαπάει όλος ο λαός, αλλά δεν το πολυψηφίζει. Λοιπόν, να πούμε ότι υπήρχε ένα θέμα με το Μητρό, αν δεν κάνω λάθος, όπου λέγανε τώρα ποιοι θα είναι οι παλιοί, θα έρθουν καινούργοι, πώς θα έρθουν καινούργοι. Και δόθηκε, αν το λέω σωστά, μία εντολή, το δικαίωμα ψήφου, όπου θα έχουν οι φίλοι και τα μέλη του κόμματος, οι οποίοι θα μπορούν να γράφονται στον αντίστοιχο κατάλογο ακόμη και επί τόπου, την ημέρα των εκλογών. Είναι λίγο πασόκ αυτό, ε? Πολύ σωστά. Απλά δεν είναι καινούριο. Είναι ακριβώς ο τρόπος που κάναμε την εκλογική διαδικασία και το 2017. Και αμέσως μετά προστέθηκε και ως παράμετρος και στο καταστατικό μας. Δηλαδή, τι λέει πολύ απλά, ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος, με την παράμετρο ότι μπορεί κάποιος να εγγραφεί είτε μέλος είτε φίλος, και την ημέρα της εξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η πρώτη θα γίνει στις 5 Δεκεμβρίου. Άρα ουσιαστικά αυτό που επιδιώκουμε είναι μια απολύτως ανοιχτή, διαφανής και δημοκρατική διαδικασία. Γιατί το ζητούμενο είναι, και ξεκίνησατε και εσείς με αυτό, ότι σκοπός δικός μας τουλάχιστον είναι η παράταξη να βγει όσο γίνεται πιο ενδυναμωμένη, πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, με πολλαπλασιαστικά χαρακτηριστικά ακριβώς αμέσως μετά τη διαδικασία. Μία ερώτηση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Πρέπει πάντα να κοιτάνε προς τα έξω. Να μείνουμε λίγο στις εσωκομματικές διαδικασίες και να δούμε, θα υπάρχει αντίτιμο. Θα υπάρχει αντίτιμο. Ναι, θα υπάρχει αντίτιμο. Απλά εγώ διατηρώ θεσμικές επιφυλάξεις με την έννοια ότι οι τελικές οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, δηλαδή την ερχόμενη Κυριακή. Οπότε το πλαίσιο θα οριστικοποιηθεί επίσημα εκεί. Λοιπόν, να πούμε ότι οι εκλογές για αυτούς που ενδιαφέρονται, αλλά και για αυτούς που μπορεί να είναι μοιημένοι ή να έχουν τη ματιά τους προς το Κινάλ, Παύλα Πασόκ, θα διεξαχθούν στις 5 και στις 12 Δεκεμβρίου, όπου στις 12 θα έχουμε και το αποτέλεσμα. Σωστά. Μπορεί να το έχουμε και στις 5. Μπορεί να το έχουμε και στις 5. Εσείς πώς το βλέπετε? Νομίζω πως το λογικό είναι ότι επειδή οι υποψήφοι είναι 4, είναι πολύ δύσκολο κάποιος να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή άνω του 50% στην πρώτη εκλογική διαδικασία. Οπότε εκτιμώ ότι θα πάμε και στην δεύτερη. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχουν κλείσει οι υποψηφιότητες ή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, που οι εκλογές ανακηρύσσονται επίσημα, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, έχουμε περιθώριο να δούμε και έναν άλλον? Χαίρομαι πολύ καταρχάς γιατί είστε πολύ διαβασμένοι και μάλλον έχετε κάνει πολύ καλό ρεπορτάζ για τις διεργασίες μας. Όχι, τυπικά δεν έχουν κλείσει. Αυτό τι σημαίνει πάρα πολύ απλά, ότι όντως υπάρχει το περιθώριο και μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και για ένα χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από την Επιτροπή Διοντολογίας, οποιοδήποτε επιθυμεί να καταθέσει το ενδιαφέρον του για την υποψηφιότητά του. Απλά υπάρχει μια παράμετρος. Η παράμετρος λέει ότι απαιτείται η συλλογή συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών, είτε μελών της Κεντρικής Επιτροπής, είτε μελών του κόμματος, το οποίο, αν θέλετε την προσωπική μου εκτίμηση, δεν καθιστά και τόσο απλό για τον οποιονδήποτε να πάει και να δηλώσει συμμετοχή, ενδιαφέρον για υποψηφιότητα και τελικά να ανακηρυχθεί ως υποψήφιος στην εκλογική διαδικασία. Να κάνω μία ερώτηση, η οποία μπορεί να έχει τη γνώση και την εμπειρία από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στην κούρσα της διαδοχής. Τι είναι το βαρόμετρο σε αυτές τις εκλογές ή σε κάθε εκλογική διαδικασία? Τι είναι εκείνο που μπορεί να σταθμίζει τα πράγματα? Είναι οι συμμαχίες? Είναι το φρέσκο πρόσωπο? Είναι η δυναμική ή ο διπλασιασμός του εκλογικού αποτελέσματος? Να σας πω την προσωπική μου υποκειμενική άποψη. Η έννοια του διπλασιασμού του αποτελέσματος ή του τριπλασιασμού ή του τετραπλασιασμού είναι στόχος όλων. Οπότε δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι πολιτικό επιχείρημα, εκτός αν εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό που είναι το πιο κρίσιμο για μένα έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι αμιγώς πολιτικές. Δηλαδή, να μην ψηφίζουμε, να μην δούμε μια πασαρέλα υποψηφιών αφορά την ομορφιά τους, το στυλ τους, την ηλικία τους ή οτιδήποτε, αλλά να πει και να διατυπώσει ο καθένας καθαρά ποια είναι η άποψή του για την πολιτική στρατηγική του κόμματος, για το πώς ουσιαστικά εγγυάται την πολιτική του ενότητα, πώς εγγυάται την αυτονομία του και αν την εγγυάται,
και ποιος είναι ο πολιτικός προσανατολισμός που θέλει να έχει το κόμμα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Τα προοδευτικά χαρακτηριστικά, αριστερόστροφα, δεξιόστροφα ή οτιδήποτε. Για μένα πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί καθαρά επί αυτού και τελικά να κρίνουμε εμείς και η κομματική και η κοινωνική μας βάση, ώστε να είναι και απόλυτα καθαρό και να λειτουργήσει και ως μέσο διασφάλισης ενώτας την επόμενη μέρα, το πού θέλει ο καθένας να πάει την παράταξη και τι στρατηγικό ρόλο και θέση θέλει αυτή να έχει στο πολιτικό σύστημα την επόμενη μέρα των εκλογικών μας διαδικασιών. Παίρνω αφορμή από αυτό που λέτε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ από τη μεριά του Κινάλ, αυτό που βλέπω είναι ότι η κυρία Φόφη Γεννηματά θέλει να είμαστε πάρα πολύ τυπικοί όσον αφορά το καταστατικό και πώς θα γίνει η εκλογική διαδικασία. Και από την άλλη, νιώθω ότι οι τρεις έτεροι υποψήφοι θέλουν όποιος θέλει να εκφραστεί να πάει να ψηφίσει, ας μη δεν είναι μέλος του κόμματος. Αυτό δείχνει και κάπως τον δρόμο. Γι' αυτό σας το εξήγησα και πριν με την έννοια ότι είναι καθαρό. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι, και όλοι οι υποψήφοι συμφωνούν σε αυτό, ότι όποιος θέλει εκείνη τη μέρα να πάει να ψηφίσει, σεβόμενος το πλαίσιο που θα είναι οριζόντιο και ισότιμο για όλους, με ένα συγκεκριμένο ποσό συμμετοχής, με την απέδειξη εγγραφής είτε ως μέλος είτε ως φίλος του κόμματος, ότι θα μπορεί και θα έχει το δικαίωμα να το κάνει. Και έτσι εγγραφεί και ως μέλος, εφόσον είτε ως μέλος είτε ως φίλος, έχει την επιλογή. Είτε ως μέλος είτε ως φίλος του κόμματος. Με μια παράμετρο πάνω σε αυτό που βάζετε. Το καταστατικό δεν έχει χλιαρή εφαρμογή ή αυστηρή εφαρμογή. Το καταστατικό είναι ένα, είναι συγκεκριμένο. Λέει πράγματα τα οποία έχουν προκύψει από συλλογικές αποφάσεις του συνεδρίου του κόμματος, όχι του Προέδρου, του Γραμματέα ή κάποιου άλλου λιγότερης ή ασθενέστερης νομιμοποίησης οργάνου, λοιπόν, του ανώτερου οργάνου που είναι το συνεδρίο του κόμματος, και άρα ισχύει για όλους χωρίς καμία δυνατότητα απαραίτητης. Ωραία. Αυτονόητο. Λοιπόν, να κάνω μία απλοϊκή ερώτηση. Παρακαλώ. Είστε ένας πάρα πολύ νέος άνθρωπος και είναι ελπιδοφόρο το ότι ασχολείστε με την πολιτική. Είστε γραμματέας του Κινάλ, ενός ιστορικού κόμματος, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει, έχει κάνει μεταρρυθμίσεις, έχει κάνει λάθη, τα έχει πληρώσει. Γιατί νιώθω ότι δεν υπάρχει η ευρεία αποδοχή αυτού του κόμματος και δεν μπαίνουν νέοι άνθρωποι σε αυτό, και νομίζω ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα του Κινάλ, να το πω έτσι. Νομίζω, επειδή συνομιλώ καθημερινά με ανθρώπους της δικής μου γενιάς και ηλικίας, ότι το πρόβλημα της μη συμμετοχής των νέων δεν αφορά μόνο το κίνημα αλλαγής. Αφορά συνολικά την πολιτική πλέον. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η δική μου γενιά, η γενιά των 30ρηδων, δεν έχει ζήσει την Ελλάδα εκτός κρίσης και δεν έχει ζήσει το πολιτικό σύστημα που να μπορεί στην πράξη να λύνει τα προβλήματα αντί να τα ανακυκλώνει. Ξέρετε, νιώθω ότι έχετε χάσει τη γενιά των 40ρηδων ή τη γενιά των 20ρηδων. Και καταλαβαίνουμε τι εννοούμε με αυτά. Όχι, θα είμαι καθαρός. Αυτό προφανώς αφορά και εμάς. Και το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, πλήρωσε, σήκωσε μάλλον μόνο του το βάρος της κρίσης, μιας κρίσης που δεν δημιούργησε, το ίδιο τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Το σήκωσε μόνο του όταν όλοι οι υπόλοιποι χτίζανε πολιτικές καραγγίδες, αλλά το έκανε με συγκεκριμένη πολιτική ευθύνη προς όφελος της χώρας. Για μια ανάγκη που υπήρχε τότε που αφορούσε τα δημοσιονομικά μεγέθη, αλλά μην μπούμε ξανά στην ιστορία αυτή. Προφανώς και το πληρώσαμε. Ποιος είναι ο στόχος όμως? Ο στόχος είναι ξανά να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με όλη μας την κοινωνική βάση και περισσότερο με τους νέους ανθρώπους. Πώς θα το κάνετε αυτό, ο ένας τρόπος, ο ένας τρόπος έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα δόθηκε ποιοτικός χώρος και από την ίδια τη Φόφη Γεννηματά σε νέους ανθρώπους. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Ποτέ δεν ήταν αυτονόητο ότι ένας άνθρωπος 27 χρόνων θα μπορούσε να είναι γραμματέας του κόμματος ή άλλα στελέχη σε κρίσιμες θέσεις, όπως του εκπροσώπου τύπου, του γραμματέα κοινωνίας, του γραμματέα οργανωτικού, τις πιο κρίσιμες θεσμικές θέσεις του κόμματος να είναι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα, δεν φτάνει. Mm-hmm. Γιατί και είναι, αν θέλετε, και για μένα τουλάχιστον του νέου στην πολιτική δεν είναι μόνο ηλικιακό. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με το τι ακριβώς πρεσβεύεις. Το τι πρεσβεύεις αφορά την αξιοπιστία σου, τη συνέπειά σου, την υπευθυνότητά σου και σε δεύτερο βαθμό αφορά και την πολιτική ατζέντα που βάζεις. Να μιλήσεις στους νέους ανθρώπους για αυτά που τους νοιάζουν σήμερα και όχι αυτά που μπορεί να ένοιαζαν κάποιους άλλους πριν από 30 χρόνια. Να σας πω ενδεικτικά και κωδικοποιημένα. Η κλιματική κρίση σήμερα είναι όρος επιβίωσης για τη νέα γενιά. Γι' αυτό και είναι κυρίαρχη δική μας ατζέντα με το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο που έχουμε θέσει και σε δημόσιο διάλογο και ως πρόταγμα ουσιαστικά για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων. Το γεγονός ότι μπαίνουμε πλέον σε μια ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει ριζικά όλο τον επαγγελματικό χάρτη, από την εκπαίδευση μέχρι τον τρόπο απορρόφησης των αποφύτων στην αγορά εργασίας. Πείτε το όμως σε τίτλους, κύριε Χριστοδουλάκη. Πείτε το όμως σε τίτλους, γιατί εάν βγει
ο κύριος Κωνσταντουλάκης ή ο κύριος Λοβέρδος ή ο κύριος Καστανίδης μπορεί να έχουν άλλα προτάγματα. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι που εξήγηλε η κυρία Φόφη Γεννηματά στη ΔΕΘ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το πράσινο συμβόλαιο. Τα τελευταία που σας λέω, το πράσινο κοινωνικό συμβόλαιο είναι η ατζέντα του κόμματος. Συνολικά που εξήγηλε και η Φόφη Γεννηματά στη ΔΕΘ. Αυτά που σας λέω όμως, το θέμα της κλιματικής κρίσης, της ψηφιακής επανάστασης, του brain drain και πώς μπορούν αυτοί οι νέοι άνθρωποι να γυρίσουν πίσω, ή θέματα ακόμα και εμβάθυνση της δημοκρατίας στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα πάτε στον Καστανίδη. Βλέπω. Φεύγετε από Γεννηματά, πάτε Καστανίδη. Σε λίγο θα πούμε για τον πράσινο ήλιο του Πασόκ, που είναι του Λοβέρδου. Είναι θέματα καθημερινά που αφορούν τους νέους ανθρώπους. Οι νέοι άνθρωποι λοιπόν θέλουν επί της ουσίας έναν τρόπο να μπορέσουν να πιστέψουν ότι μέσα από την ασχόληση με τα κοινά και τη συμμετοχή μπορούν να αλλάξουν τη ζωή τους που δεν το είχαν δει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση, να βάλουμε το δικό μας μικρό λιθαράκι σε αυτό και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει να αναστρέφεται και η λογική των κοινωνικών συνδυασμών που αφορούν και τους νέους ανθρώπους. Σε κάθε κίνημα υπάρχει μια αιτία και ένα αφήγημα και ένα στόχος. Νιώθω ότι έχει ξεκινήσει κινηματικά το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ και τα λοιπά. Ίσως έχει μετεξελιχθεί σε κάτι άλλο. Τώρα, τι είναι το ΚΙΝΑΛ, τι είναι το ΠΑΣΟΚ αν το θέλετε έτσι? Καταρχάς το ΠΑΣΟΚ και το κίνημα αλλαγής είναι η ιστορική συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης. Και το λέω αυτό γιατί δεν ξεκίνησε ούτε το 17 ούτε το 74. Ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίτερα και απλά είχε τη δυνατότητα και την ικανότητα, αν θέλετε, και τον ριζοσπαστισμό σε κάθε εποχή να απαντά στις συγκεκριμένες προκλήσεις και αγωνίες που είχε ο κόσμος. Αυτό κάνει και σήμερα. Εκφράζει αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη, εκφράζει τη μεσαία τάξη, εκφράζει τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα, συνδέει στοιχεία που μπορεί να ήταν άλλων πολιτικών χώρων ατζέντα, όπως ο πατριωτισμός, με την κοινωνική δικαιοσύνη. Στέκεται αυστηρά στα θεσμικά του χαρακτηριστικά που έχει ανάγκη η δημοκρατία σήμερα για να μπορέσει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη του κόσμου στους θεσμούς, που είναι ένα κυρίαρχο πρόβλημα στη σημερινή μας κοινωνία. Και έχει χαρακτήρα ευρωστοβαρή, με την έννοια ότι κοιτάει πώς μπορεί να συνδυάσει για την επόμενη μέρα την αναδοξιακή προοπτική της χώρας με την πλήρη απασχόληση, την εργασία και να διασφαλίσει ένα καλύτερο επίπεδο ζωής για τους πολλούς. Κύριε Χριστοδουλάκη. Και αυτή είναι η διαφορά. Σε κάθε συνέντευξη που έχω με ένα στέλεχος του ΚΙΝΑΛ, αυτό που μου λέει είναι ότι πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος και τα πληρώνουμε ακριβά σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα ή με το δίπολο το οποίο πρωταγωνίστησε για μία 20ετία. Αφού το πληρώσατε, γιατί δεν ξαναγυρίζει εφόσον εκφράζετε αυτό που λέτε, τη δημοκρατική παράταξη, εκφράζετε τα κοινωνικά προβλήματα, θέλετε να δώσετε λύσεις, γιατί δεν γυρνάει αυτή η μπάνκα από την οποία έφυγαν πάρα πολλοί ψηφοφόροι, δεν γυρνάνε πίσω ξανά στη βάση τους που μπορεί να είναι το ΠΑΣΟΚ και μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ? Ένα αστεράκι μικρό, γιατί εγώ θα σας πω κάτι διαφορετικό από αυτό που σας λένε οι άλλοι μάλλον. Προφανώς και το ΠΑΣΟΚ έκανε λάθη, αλλά στη ζυγαριά το αποτύπωμα είναι ισχυρά θετικό ως προς τη συνεισφορά του στις σύγχρονες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα, γιατί μόνο το ΠΑΣΟΚ στη μεταπολίτευση πήγε τη χώρα 10 βήματα μπροστά. Mm-hmm. Κανείς άλλος. Mm-hmm. Είτε αυτό λέγεται έργα, είτε αυτό λέγεται δημοκρατία, είτε αυτό λέγεται ευρωπαϊκή προοπτική, είτε αυτό λέγεται κοινωνική δικαιοσύνη, είτε ευκαιρίες, είτε αποκέντρωση, είτε οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Το αφήνω αυτό στην άκρη. Mm-hmm. Τώρα, προφανώς οι συνθήκες που υφίστανται σήμερα δεν είναι ίδιες με αυτές που αφορούσαν την πτώση των ποσοστών μας. Mm-hmm. Είναι άλλη η συγκυρία κοινωνική, οικονομική και πολιτική το 2011-2012. Θυμάστε όλοι τις συνθήκες τότε. Mm-hmm. και άλλες σήμερα. Αυτό λέει ότι ο ρυθμός ανατροπής των ποσοστών προς τα πάνω δεν μπορεί να είναι ο ίδιος με αυτόν που έγινε προς τα κάτω. Όμως πραγματικά πιστεύω και το βλέπω ότι το κόμμα ευτυχώς και η παράταξη έχει μπει σε μια ανωδική πορεία συνεχή. Αυτή μπορεί να μην είναι το ρυθμό από το 4 στο 45, αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει κιόλας. Όμως είναι απόλυτο σταθερή, ξεκινώντας από τα δημοσκοπικά μας ποσοστά που μας έβλεπαν εκτός βουλής το 15 και σταδιακά διευρύνοντας την κοινωνική μας απήχηση. Προσωπικά πιστεύω και το βλέπω κιόλας ότι επειδή σήμερα ο κόσμος είναι απογοητευμένος και από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία πλέον που φαίνεται και το πραγματικό της πολιτικό προσωπείο, ότι σιγά σιγά αυτός ο κόσμος που απελευθερώνεται μπορεί να βρει διέξοδο έκφρασης και εκπροσώπησης μέσα από το κίνημα αλλαγής. Και είμαι σίγουρος ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε πολύ ισχυρότερους σχετισμούς. Οι δημοσκοπήσεις, τις δημοσκοπήσεις πώς διαβάζει το ΚΙΝΑΛ? Κοιτάξτε, τις διαβάζουμε. Διαβάζουμε και τα ποιοτικά του στοιχεία, σημαντικό που αφορούν και ανάσα, τη δημοσκοπία. Ανάσα, αντιλαμβάνομαι, μεγάλη ανάσα όταν είπα δημοσκοπήσεις. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα.
ξέρετε, όχι τόσο δύσκολο. Για πείτε μου. Η πραγματική εικόνα αφορά και την κοινωνία. Θυμάστε, κυρία Λάπα, ότι πριν τις προηγούμενες εκλογές μας δείχνανε 3-3,5 μονάδες κάτω από αυτό που πήραμε τελικά. Ξαναλέω όμως, προφανώς και τις ακούμε, προφανώς και τις υπολογίζουμε και ιδιαίτερα ως προς τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι όταν αρχίζει και μπαίνει ξανά η πολιτική διαδικασία σε κανονικές ράγες, γιατί ο κορονοϊός ουσιαστικά την αναδιαμόρφωσε λίγο και ως προς την επικοινωνία και ως προς άλλες παραμέτρους. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να αποτυπώνεται και στους σχετισμούς τους κοινωνικούς. Εδώ θα είμαστε να το δούμε και στην πράξη. Σας εύχομαι τα καλύτερα και σας εύχομαι να δείτε την παράταξή σας εκεί που την επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστοδουλάκη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.